Επιστροφή 11 ακριβώς. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ωραία, εχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr, το mail της εκπομπής και 2810-38.000. Πάμε σε ένα μεγάλο θέμα, σε ένα θέμα που αποτελεί απόλυτη επικαιρότητα για την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Κύριε Δήμαρχε, αναφέρομαι στη σχολική στέγη, αναφέρομαι στα προβλήματα που έχουν προκύψει με το πειραματικό σχολείο. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο που ετοίμασε σήμερα η Βίκη Παπαδογιαννάκη και επανερχόμαστε. Με καταλήψεις σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της πόλης, σήμερα πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων σε όλη τη χώρα, απαντούν οι σχολικές κοινότητες των Χανίων σε μια διαφαινόμενη πρόχειρη λύση ίδρυσης πειραματικού λυκείου σε κτίριο που ήδη λειτουργεί γελ. Οι αντιδράσεις που άρχισαν πριν από τα Χριστούγεννα παγιώθηκαν μέσα στις γιορτές με συνεχείς γενικές συνελεύσεις των συλλόγων γονέων, σήμερα εκφράστηκαν πιο δυναμικά. Όλη η μαθητική κοινότητα της ΚΟΡΑΗ και του Δευτέρου Γυμνασίου και του Δευτέρου Λυκείου είναι εδώ και γονείς και μαθητές και εκπαιδευτικοί, γιατί πραγματικά είναι όλοι ανήσυχοι με όλη αυτή την εξέλιξη που υπάρχει. Μάλλον τη μη εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι θα γίνει, αλλά φημολογείται μέρες τώρα ότι το Υπουργείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, που αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλη βέβαια, προσανατολίζεται στη μετατροπή ενός υφιστάμενου λυκείου σε πειραματικό λύκειο. Το ιστορικό δεύτερο γυμνάσιο της Οδού Κοραή είναι εκείνο που θίγεται περισσότερο από μια πιθανή κατάργηση του δευτέρου γέλ, με το οποίο γυτνιάζει και το οποίο απορροφά την πλειονότητα των αποφύτων με βάση τη γεωγραφική κατανομή. Θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί ένα πειραματικό λύκειο από τη στιγμή που 3 χρόνια τώρα λειτουργεί. Ανταυτού τώρα έρχονται τελευταία στιγμή και βάζουν τους Χανιώτες μεταξύ τους να μαλώνουν για πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Και η εύκολη λύση του μη σχεδιασμού και της ολιγορίας που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια είναι η μετατροπή ενός υφιστάμενου λυκείου. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν αυτή την έλλειψη σχεδιασμού και την ολιγορία να την πληρώσουν τα παιδιά μας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα γίνει αποδεκτό, ανεξαρτήτως όλων των άλλων, τουλάχιστον σε επίπεδο δικό μας Δευτέρου Γυμνασίου και Δευτέρου Λυκείου, αλλά και γενικότερα σε όλα τα σχολεία της πόλης, δεν θα γίνει αποδεκτό να μετατραπεί ένα υφιστάμενο λύκειο σε πειραματικό λύκειο. Υποκατάληψη τέλουσαν σήμερα συνολικά 13 σχολεία της πόλης. Ανάμεσά τους το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, το Σχολικό Συγκρότημα της Αμπεριάς, το Πρώτο Γέλ Νέας Χώρας, το Πέμπτο Γυμνάσιο. Οι αντιδράσεις είναι καθολικές, με κοινό αίτημα την εξασφάλιση νέας σχολικής στέγης για την ίδρυση πειραματικού λυκείου. Υπάρχει μια καθολική κινητοποίηση με σκοπό να μην υπάρξει μετατροπή κάποιου λυκείου της πόλης σε πειραματικό. Και αυτό για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί οι μαθητές δεν χωράνε στα υπόλοιπα σχολεία. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα στον καινούριο προϊστάμενο, όποιος κι αν είναι και όποτε αναλάβει, ότι δεν μπορεί να πάει κόντρα στη βούληση μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι λένε το πολύ απλό ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα σχολικά κτίρια γιατί ήδη δεν χωράμε. Σύμφωνα με την ΕΛ Μεχανίων, περίπου 1.000 μαθητές στην Περιφερειακή Ενότητα στεγάζονται σε προκάτ είτε σε αίθουσες ακατάλληλες. Σε υπόγεια, σε αποθήκες, πράγμα το οποίο δεν μας τιμά σαν κοινωνία τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες και μάλιστα υπό την κοροϊδία του ΕΟΔΗ αυτές τις μέρες που λέει να μην συνοστίζονται πολύ μέσα στις τάξεις, ενώ είναι γνωστό ότι τα γυμνάσια της πόλης έχουν 27 παιδιά σε κάθε τάξη συν τον εκπαιδευτικό. Η ίδρυση πειραματικού λυκείου στα Χανιά με τον τρόπο που επιχειρείται στάθηκε αφορμή για την πρόσφατη παραίτηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, που παραμένει ακέφαλη. Εδώ, κύριε Δημάρχη, βλέπω ένα αδιέξοδο. Καταρχήν, έχουμε μία παραίτηση, έχουμε ένα προϊστάμενο που δεν έχει ακόμα αναλάβει, δηλαδή είναι ακέφαλη η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά. Και δεν ξέρουμε αν θα αναλάβει. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα θέμα που καίει. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είστε εδώ σε ένα θέμα που το συγκεκριμένο θέμα είναι απόλυτης επικαιρότητας για τα Χανιά, δηλαδή έπαιζε παντού στις πρώτες ειδήσεις. Ποια είναι η δική σας άποψη για όλο αυτό, με δεδομένο ότι τελούν υποκατάληψη τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Χανίων? Να πω καταρχάς ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα που από ό,τι φαίνεται να ικανοποιεί το σύνολο των σχολικών κοινοτήτων. Από τη μία υπάρχει ένα αίτημα απολύτως δικαιολογημένο των σχολείων του Δήμου Χανίων να παραμείνουν στη λειτουργία τους ως γενικά λύκεια, με τους γονείς και τους μαθητές να διεκδικούν αυτή τη διατήρηση της λειτουργίας, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια σχολική κοινότητα, και αναφέρομαι
στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο, το οποίο διεκδικεί το αυτονόητο τη συνέχεια φοίτησης των μαθητών στην αντίστοιχη δομή πειραματικού λυκείου. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με δύο παραμέτρους. Το πρώτο έχει να κάνει συνολικά με τη σχολική στέγη στο Δήμο Χανίων, που μπορώ να μιλήσω για αυτήν, και έχει να κάνει και με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου και τους σχεδιασμούς οι οποίοι πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Ο Δήμος Χανίων, όχι μόνο μάλλον ο Δήμος Χανίων, ο κάθε Δήμος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που λαμβάνει από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια σχολική διεύθυνση για να ικανοποιήσει την εξεύρεση χώρων σχολικής στέγης όποτε αυτό απαιτηθεί. Προφανώς όμως υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι περιορισμοί. Δεν μπορείς να έχεις ένα σχολείο μέσα σε ένα χρόνο, όπως δεν μπορείς να ικανοποιήσεις μεγάλους μαθητικούς, τον πληθυσμό των μαθητικών, εφόσον δεν υπάρχει ένας προηγούμενος σχεδιασμός. Η λειτουργία του πειραματικού γυμνασίου ως αίτημα για την δημιουργία σχολείου λυκείου πειραματικού ήρθε στο Δήμο Χανίων επίσημα το 2022, στα μέσα και προς το τέλος όπου φάνηκε το απόλυτο αδιέξοδο. Μέχρι τότε υπήρξε μια θολή κατάσταση που άφηνε να εννοηθεί ενδεχομένως mm-hmm. ότι θα υπήρξε κάποιος χαρακτηρισμός και όταν αυτό υποχώρησε σαν ενδεχόμενο υπήρξε μια διεκδίκηση χώρων οι οποίοι όμως δεν ήταν σε θέση και δεν πληρούσαν τις υποδιαγραφές, τις ιδιαίτερες υποδιαγραφές τις κτηριολογικές που πρέπει να έχει κάθε σχολείο και ξαφνικά στο τέλος του 2022 βρέθηκε αυτή η απόλυτη έλλειψη και το απόλυτο αδιέξοδο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί φαντάζομαι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουν, τίθεται θέμα για τη λειτουργία του πειραματικού εν μέσω της σχολικής χρονιάς, κύριε Δήμαρχε. Αυτό που τίθεται... Θα μπορεί, ας πούμε, να μετακινηθεί το συγκεκριμένο σχολείο, να μετεστεγαστεί κάπου αλλού. Αυτό το οποίο τίθεται και είναι ξεκάθαρο είναι τα τρία τμήματα που φοιτούν αυτή τη στιγμή στην τρίτη γυμνασίου του πειραματικού λυκείου, του γυμνασίου, με συγχωρείτε, εάν θα βρουν. Αν θα λειτουργήσει, θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει πειραματικό λύκειο, να συνεχίσουν την φοίτησή τους. Άρα μπορεί αυτά τα παιδιά να πρέπει να επιλέξουν ένα γενικό λύκειο στο ενδεχόμενο που δεν υπάρχει πειραματικό. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν ικανοποιεί και δεν θέλει κανείς από την σχολική κοινότητα του πειραματικού λυκείου να συμβεί. Αυτή λοιπόν είναι μια προσπάθεια. Εξαντλήσαμε κάθε δυνατή επιλογή και ακόμα διερευνούμε όλες τις πιθανές επιλογές, είτε έχουν να κάνουν με συστέγαση, είτε έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ηλικιακών τάξεων για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το έστω του χρόνου την πρώτη τάξη του λυκείου. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εφικτή λύση. Όμως θέλω να πω το εξής. Αυτό το οποίο κάναμε, και το κάναμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι σχεδιασμοί είναι σοβαροί σχεδιασμοί, είναι να αναβαθμίσουμε συνολικά την σχολική στέγη. Το αμέσως επόμενο διάστημα, όλη αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση που έρχεται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σε σχέση με την κατασκευή 8 νέων σχολείων, μετά όλες τις διευθετήσεις των ακινήτων, των οικοπαίδων, τις εγκρίσεις από το Υπουργείο, θα υπογραφεί, γιατί έχουμε ήδη mm-hmm. 4 προσωρινούς αναδόχους για να ξεκινήσουμε την κατασκευή 8 νέων σχολείων. Έχουμε ήδη δρομολογήσει την κατασκευή και τη χωροθέτηση ενός νέου ειδικού σχολείου στο Βλητέ, καθώς και 2 επιπλέον νέων σχολείων, του μουσικού σχολείου αλλά και του πειραματικού λυκείου, σε χώρο που μας παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης. Άρα λοιπόν έχουμε τα 11 αυτά σχολεία, συν τις 2 επεκτάσεις και αναφέρομαι στο σχολείο του Παζινού και της Αγίας Μαρίνας, που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Αρκεί αυτό ως απάντηση για αυτούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Όχι. Και δεν αρκεί, γιατί θα πρέπει να ληφθεί μία απόφαση συγκεκριμένη για το τι θα συμβεί με το πειραματικό λύκειο. Ακούστηκαν μέχρι στιγμής 2 ενδεχόμενα για το χαρακτηρισμό είτε του πρώτου λυκείου είτε του δευτέρου λυκείου ως πειραματικό λύκειο. Εκεί όμως υπάρχει μια σχολική κοινότητα η οποία λειτουργεί και λειτουργεί με πολύ υψηλά στάνταρ όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτονοήτως διεκδικεί την συνέχεια της. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε συζητήσει και θα συζητήσουμε και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο
το ζήτημα αυτό και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έχει τοποθετηθεί ότι είμαστε αντίθετοι στο χαρακτηρισμό οποιοδήποτε σχολείου αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάναμε όμως το απόλυτο αδιέξοδο και εδώ δεν θέλω να φανεί ότι ο Δήμος προσπαθεί να βγει από την μεγάλη εικόνα των ευθυνών, όμως είναι ευθύνες οι οποίες πρέπει να επιμεριστούν με ένα δίκαιο τρόπο. Όταν ξεκινούν οι σχεδιασμοί του Υπουργείου χωρίς να βλέπουν τι έρχεται στο αμέσως επόμενο διάστημα και μόλις ένα χρόνο πριν ενημερώνουν ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη το Δήμο Χανίων, νομίζω ότι κανείς Δήμος, όχι ο Δήμος Χανίων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι το. Ουσιαστικά, δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ίδρυση ενός πειραματικού γυμνασίου χωρίς να θωρακίσει και την θέσπιση ενός πειραματικού λυκείου. Δηλαδή, ποιος ο λόγος ένα παιδί να πάει σε ένα πειραματικό γυμνάσιο όταν γνωρίζει ότι μπορεί να μην συνεχίσει σε ένα πειραματικό λύκειο. Εσείς, ως Δήμαρχος, για να το κλείσουμε αυτό, έχετε σκοπό να κάνετε κρούση στο Υπουργείο Παιδείας με πιεστικό τρόπο για το πώς θα μπορούσε να δρομολογηθούν εξελίξεις για την ίδρυση του πειραματικού λυκείου? Η κρούση θα είχε ένα ξεκάθαρο νόημα, εφόσον είχαμε διαθέσιμο κτίριο, σχολική στέγη, για να μπορέσει να φιλοξενήσει τα παιδιά στην πρώτη λυκείου πλέον του πειραματικού. Αυτό αναζητούμε, αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ακόμα και οι βουλευτές των Χανίων και η κυρία Βολουδάκη έχει δείξει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να μπορέσουμε να βρούμε συγκεκριμένη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, όλες οι επιλογές οι οποίες έχουν εξεταστεί και έχουν εξεταστεί σε βάθος προσπαθώντας να υπερβούμε πολλές φορές τα νομικούς περιορισμούς, δεν έχουν τελεσφορήσει και πραγματικά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να βρεθεί μια λύση η οποία αφενός να διατηρεί τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των σχολείων, αφετέρου να μπορέσει να δώσει μια απάντηση στα παιδιά του πειραματικού λυκείου, που μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι κάνουν και η σχολική κοινότητα κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Δήμαρχε? Ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα. Δηλαδή, μιλάμε ότι τα παιδιά που είναι τώρα στην τρίτη γυμνασίου πρέπει να γνωρίζουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι ακόμα πιο περιορισμένα, γιατί οι αποφάσεις για την ίδρυση ή όχι λυκείου θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, αν όχι τις επόμενες μέρες. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο περιορισμένο σε σχέση με αυτό που με αναφέρατε. Πάντως, εδώ πέρα λένε δημότες ότι έχετε δείξει την ευαισθησία σας στο κομμάτι της σχολικής στέγης, όμως λέει εδώ πρέπει να είστε ακόμα πιο πιεστικός όσον αφορά το πειραματικό. Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει και με την κοινότητα του πειραματικού και με την κοινότητα των υπόλοιπων σχολείων και νομίζω ότι έχει γίνει σαφές και από μένα και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι προσπαθούμε να βρούμε μια ρεαλιστική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι εύκολο και αν υπήρξε εύκολη λύση, αυτή τη στιγμή θα είχε προχωρήσει, να είναι σίγουροι όσοι μας βλέπουν και όσοι μας ακούν. Δυστυχώς και στο κομμάτι της σχολικής στέγης καλούμαστε, και δεν το λέω τώρα ούτε για πολιτικούς ούτε για άλλους λόγους, καλούμαστε να διαχειριστούμε ελλείμματα που έρχονται από το παρελθόν και πολύ πίσω στο παρελθόν. Όταν έχουμε να κατασκευάσουμε σχολείο σχεδόν από το 2007, αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί και πόση αλλαγή, μεγάλη αλλαγή υπάρχει στη διάρθρωση πλέον, την οικιστική και την αναπτυξιακή στο Δήμο Χανίων. Απέναντι σε αυτό το ζήτημα, τα σχολεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως και θα δουν οι πολίτες μέσα στα επόμενα χρόνια να κατασκευάζονται, θα δώσουν τις πιστικές λύσεις για να λυθεί και να ξεπεραστεί επιτέλους με τον σωστό τρόπο όλο το ζήτημα της σχολικής στέγης. Μάλιστα. Λοιπόν.